Η διαφορά Δήμητρα, είναι ότι αυτή οι 22, στην πλειοψηφία άρνη ηλικία mm -hmm. 18 με 35 ετών, είναι οι πρώτοι που έμαθαν τα μαντάτα, ότι δηλαδή δεν δικαιούνται και δεν θα εξεταστεί η αίτησή του για άσυλο. Όλα αυτά που ακούσαμε δηλαδή και στο ρεπορτάζ. Ακριβώ. Βεβαίω, θα παραμείνουν στην Κύπρο, θα έχουν το δικαίωμα ε, να παραμείνουν σε κέντρο ε, υποδοχή, πιο ε, συγκεκριμένα στην Κοφίνου, θα δικαιούνται σύντηση, ωστόσο δεν θα δικαιούνται ούτε επιδόματα, αλλά ούτε και να εργαστούν στου πρώτου 9 μήνε τη παρουσία του εδώ, όπω δηλαδή συμβαίνει και με του υπόλοιπου. Αλλά από εκεί και πέρα του Υπουργείου Εσωτερικών έχει μπει από σήμερα σε μια διαδικασία ενημέρωση ε, ανάμεσα στου σύρου που βρίσκονται ήδη στην Κύπρο, με κάποιο τρόπο μέσω Viber Groups, μέσω social media, για να ενημερώσουν αυτοί στη Συρία και να πάει το μήνυμα κατά την αραβική γλώσσα το Χαμπάρι mm -hmm. στου διακινητέ, ούτω ώστε να σταματήσει αυτή η ροή. Yeah. Αυτή η διαδικασία θα κρατήσει περίπου δύο μήνε. Και το Υπουργείο Εσωτερικών θα παναξιολογήσει για να δει εάν πέτυχε αυτό το σχέδιο. Και να πάμε και στι αποκαλυπτικέ πληροφορίε τώρα που έχει για το κεφάλαιο τη παράνομη οργοδότηση αλλοδαπών. Που συνδέεται κατά κάποιο τρόπο με την άφηξη μεταναστών. Ακριβώ, Δημήτρα, μέχρι σήμερα όσε εταιρείε εργοδοτούσαν παράνομα ε, αλλοδαπούσιο που βρίσκονται στην Κύπρο χωρί να δικαιούνται να εργαστούν, ε, βρίσκονταν μπροστά σε ένα πρόστιμο με κάποιο τρόπο. Ωστόσο, ο νόμος προνοεί και κάτι δεύτερο. Και ποιο είναι αυτό, Η ανάκληση τη άδεια εργοδότηση ξένου δυναμικού σε όσε εταιρείε παρανομούν. Αυτό θα κάνει το Υπουργείο Εσωτερικών, όπω είναι σε θέση να γνωρίζει ο ΑΛΦΑ τις αμέσω επόμενε μέρε. Και έτσι, με απλά λόγια, όσε εταιρείε θα παρανομήσουν και θα εργοδοτήσουν άτομα αλλοδαπού που δεν δικαιούνται να εργαστούν, τότε θα πάει σε αυτό το δεύτερο μέτρο, όπω το είπαμε, ανάκληση άδεια εργοδότηση ξένου δυναμικού. Μην ότι και αν αυτό συνεπάγεται mm -hmm. για τι εταιρείε που κυρίω στηρίζονται σε μετανάστε ή πρόσφυγε mm -hmm. για yeah. να κάνουν με κάποιο τρόπο για να προωθούν τη δουλειά του. Ωραία, Γιώργο. Ακριβώ. Ευχαριστούμε. Καλό σου βράδυ.